αγαπημένο μου αρκουδάκι. Το δείπνο σας έρχεται μέσω σπίτι μου. Ω, τέλεια, Πούκι. Ήρθε η ώρα να φάμε. Μια πίτσα ειδικά φτιαγμένη για το σενιόρε Άρμπακλ. Μια πίτσα για κουτάβια για το σενιόρε Κουταβάκι. Και μια πίτσα μέγεθος Γκάρφιλντ για το σενιόρε Γκάρφιλντ. Θυμάμαι αμυδρά ότι παρήγγειλα μια μεγάλη. Ωραία. Bon appétit, Πούκι, γαστρονομικέ φίλε μου. Και τώρα, αρκουδάκι, μπαμπά. Φάε την πίτσα σου πριν κρυώσει, Τζακ. Ήταν μια ωραία νόστιμη πίτσα. Μάλλον μικρή, αλλά νόστιμη. Μα τι κρίμα, Πούκι. Ούτε που άγγιξες την πίτσα σου. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε να πάει χαμένη, Κοίτα, μπαμπά, είναι το πιο ωραίο αρκουδάκι που έχω δει ποτέ μου. Μακάρι να είχα κι εγώ ένα. Αλήθεια, λες κι άλλα παιδιά να ήθελαν ένα. Βέβαια. Τι είπες, Πούκι? Α, τώρα πίνασες. Λοιπόν, τότε θα χρειαστεί να παραγγείλουμε άλλη μία πίτσα. Εσένα σε θυμάμαι, Άρμπακλ, σωστά. Πώς θα θες για το αρκουδάκι? Συγγνώμη. Το αρκουδάκι θέλω να το αγοράσω. Τι? Όχι, δεν μπορείς να μου πάρεις τον Πούκι. Όχι. Ούτε για όλα τα λαζάνια της Ιταλίας. Λυπάμαι, κύριε Δικολάβε, αλλά ο γάτος μου λατρεύει τον Πούκι. Και δεν μπορώ να τον πάρω επειδή τον θέλει ο γιος σας. Δεν θέλω να τον κρατήσω, Άρμπακλ. Διευθύνω μια μεγάλη εταιρεία που κατασκευάζει παιχνίδια. Θα φτιάξω αντίγραφα και θα τον πουλήσω σε όλο τον κόσμο. Θα σου δώσω αυτά ως προκαταβολή. Επιτρέπετε να βάζεις τόσα μηδενικά σε μία μόνο επιταγή? Κύριε Δικολάβε, είμαστε σύμφωνοι. Ο Πούκι θα πουλήσει πολύ, Άρμπακλ. Εσύ και εγώ θα κάνουμε περιουσίες. Το άκουσες, Πούκι? Πάντα το έλεγα πως προοριζόσουν για μεγαλεία. Τι είπες? Θέλεις να το γιορτάσεις με άλλες 5 πίτσες? Καλά, αφού επιμένεις. Θα τον αντιγράψουμε και θα σας τον επιστρέψουμε αμέσως. Να τον προσέχετε πολύ. Πρωτότυπο. Πώς τον είπατε, Πούκι? Λοιπόν, μετρήσαμε και μελετήσαμε κάθε κομμάτι του. Αυτό είναι το πρωτότυπο αντίγραφο που δημιουργήσαμε. Είναι τέλειος. Όχι, δεν είναι. Τα παιδιά τώρα έχουν υπολογιστές. Θέλουν παιχνίδια τελευταίας τεχνολογίας. Τός πήγαινε το πρωτότυπο στον Άρμπακλ. Καθηγητά, θέλω να αναβαθμίσετε και να βελτιώσετε αυτό το παιχνίδι. Ξέρετε τι να κάνετε. Πράγματι ξέρω. Θα σας δημιουργήσω το αρκουδάκι του μέλλοντος. Πωλήσεις του νέου παιχνιδιού γνωστού ως Ρομποπούκι χτύπησαν νέο ρεκόρ. Βγήκαν στα μαγαζιά σήμερα το πρωί και ήδη έχουν πουληθεί χιλιάδες. Θα γίνουμε πλούσιοι! Και εγώ θα γίνω ακόμα πιο πλούσιος. Αγόρασα τηλεοπτικό χρόνο και σε αυτό το πρόγραμμα. Ω, Φλάφι, γιατί κάθεσαι έτσι όλη μέρα και δεν κάνεις τίποτα? Τα παιδιά σας έχουν βαρεθεί τα αρκουδάκια τους? Εγώ πάντως ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το αρκουδάκι του μέλλοντος, ο Ρομποπούκι. Ο Ρομποπούκι τραγουδάει, χορεύει, γυμνάζεται, παίζει παιχνίδια, καθαρίζει το δωμάτιό σας και μιλάει 17 γλώσσες. Ο Ρομποπούκι είναι η καλύτερη ντατά. Και έτσι η πρίγκιπισσα παντρεύτηκε το τεχνικό του.
το σανσέρ και εσείς αν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Καληνύχτα. Δεν νομίζω πως πρέπει να το δεις. Ο Ρόμπο Πούκι είναι ο ιδιωτικός διασκεδαστής του παιδιού σας. Δεν πρέπει να το δεις με τίποτα αυτό. Μείνε εδώ μέχρι να τελειώσουν όλα αυτά. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Ιδού η απορία. Είναι ο Ρόμπο Πούκι. Σύντομα στα κοντινά σας καταστήματα. Δεν με λεπέψετε. Θα με αγοράσετε. Είναι φανταστικό κύριε Δικολάβε. Μια χαρά ήταν και ο πρωτότυπος Πούκι. Ντος, δώσ' τους αυτόν που έφερα. Ορίστε κύριε. Α? Είμαι ο Ρόμπο Πούκι. Ποιος θέλει να παίξουμε? Δύο συμπαίκτες και μόνο ένας έχει εγκέφαλο και θέλει μπαταρίες. Αρκετά με αυτόν τον απαθεώνα. Τι θράσος να θέλουν να βελτιώσουν τον αληθινό Πούκι. Μη δέχεστε υποκατάστατα. Κάθε αρκουδάκι έχει ένα τσιπάκι με το οποίο κατεβάζει αναβαθμίσεις λογισμικού και επικοινωνεί με τους άλλους ρομποπούκι. Τέλεια κύριε Δικολάβε. Τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά, είναι σίγουρο. Εγώ δεν θέλω! Φύγε από εδώ! Συγγνώμη, εγώ προσπαθούσα να βοηθήσω! Τι ήταν αυτό? Έχεις ιδέα τι ώρα είναι? Ναι, είναι 4 και 6 λεπτά το πρωί. Στο νέο Δελφή της Ινδίας είναι 2 και 36 το απόγευμα. Θέλεις να το γραφίσουμε με τα χέρια? Εγώ θέλω να σε διασκεδάσω. Εδώ μέσα, δεν θα μας βρει. Όχι, αυτός είναι ο αληθινός, ο καλός, αυτός που δεν κάνει τίποτα. Διάλεξε να χαρτί, όποιο να είναι. Άσε μας ήσυχους, άσε μας να κοιμηθούμε. Μα εγώ είμαι φίλος σας, θέλω να σας βοηθήσω και να σας διασκεδάσω. Α, είναι ολόιδιος με μένα. Είναι. Χαίρε άξιε πρόγονε αρκούδε, φίλω τα πόδια σου με σεβασμό. Χρόνια προσπαθώ να κάνω τους άλλους να μου φέρονται έτσι. Θα υπακούσω τις επιθυμίες του μεγάλου μου προγόνου. Ωραία. Ο μεγάλος πρόγονος λέει ότι θέλει να μας αφήσεις να κοιμηθούμε. Όπως θέλεις, θα μείνω εδώ και θα χαρώ το μεγαλείο του μεγάλου μου προγόνου. Μπράβο. Μείνε εκεί και εμείς θα γυρίσουμε στα κρεβάτια μας. Πώς να κρατήσω τη δόξα σου μόνο για μένα. Προσοχή συνάδελφοι Ρόμπο Πούκι. Βρήκα το μεγάλο πρόγονο. Επαναλαμβάνω. Βρήκα το μεγάλο πρόγονο. Ελάτε πλησιάστε το μεγάλο πρόγονο και υποβάλλετε τα σέφη σας. Και όλοι του κόσμου, ελάτε, χρησιμοποιήστε τα συστήματα GPS που έχετε για να εντοπίσετε τη μετάδοσή μου. Είναι 5 το πρωί. Ποιος μου χτυπάει τέτοια ώρα? Ήρθαμε να υποβάλουμε τα σέφη μας στο μεγάλο πρόγονο. Ήρθαμε να υποβάλουμε τα σέφη μας στο μεγάλο πρόγονο. Στο γάτο. Ήρθαμε να υποβάλουμε τα σέφη μας στο μεγάλο πρόγονο.
διατάζω να ακολουθήσετε εμένα και τον όμορφο γάτο. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, ακολουθήστε εμένα και τον όμορφο γάτο. Καταλάβατε? Μάλιστα, το ξεσμένο πολύ. Μου τηλεφώνησαν ότι πολλοί ρομποπούκοι επέστρεψαν στο εργοστάσιο. Μα μπαμπά, συνεχώς δεν επιστρέφονται παιχνίδια που φτιάχνεις. Ναι, αλλά συνήθως δεν μπαίνουν μέσα μόνα τους. Μα επιστρέφουν όλοι. Όλοι τους. Όλοι αυτοί που φτιάξαμε και πουλήσαμε. Θα πρέπει να δώσω αποζημιώσεις για κάθε έναν ξεχωριστά. Δηλαδή δεν είμαι πλούσιος? Θα είσαι τυχερός αν μπορείς να πάρεις ένα γιογιό. Δεν έπρεπε ποτέ να μπλέξω με τους πούκι. Εμένα μου αρέσει ο δικός μου. Μα αυτό είναι το πρωτότυπό μας. Αυτό δεν κάνει τίποτα. Ναι, και χαίρομαι που το πήρα. Γιατί, τι κάνεις με αυτό? Δεν ξέρω, μάλλον απλώς το αγαπάω. Τουλάχιστον έκανα ένα παιδί ευτυχισμένο. Και μάλλον κι εγώ κατάλαβα τι είναι αυτό που μ' αρέσει στον Πούκι. Μου μοιάζει πάρα πολύ. Ναι, ούτε κι αυτός κάνει τίποτα. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Δημήτρης Δημόπουλος, Όθων Μετέχων.